Μέσα σε κλίμα χαράς και συγκίνησης έγιναν τα αποκαλυπτήρια μνημείου δίπλα από τον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων στον Άγιο Μύρονα. Αυτό που επικρατούσε στο μυαλό του ήταν να χτίσει αυτή την εκκλησία και να μνημονεύει, να τιμά, να δοξάζει τους προγόνους του. Να στήσει ένα μνημείο δίπλα στην εκκλησία, όπως έλεγε στον πατέρα μου, για να μνημονεύει το λιοντάρι και τη φτεροπόδαρη τίγρη της Κράνας. Φτεροπόδαρο και τίγρη αποκαλούσε τον ήρωα παπά Κρανιώτη. Νικόλαος Κόκκινος και αυτός. Λιοντάρι τον Ηρακλή Κοκκινίδη. Μετά από αρκετές δεκαετίες, το όνειρο της οικογένειας του Γιώργου Κοσβορώνη γίνεται πραγματικότητα, εκπληρώνοντας με τον τρόπο αυτό και την επιθυμία του παππού του. Αλλά επειδή δεν αισθάνομαι μόνο απόγονος αυτών των ανθρώπων, αισθάνομαι όλων όλων των ηρώων μας. Αισθάνομαι του άγνωστου στρατιώτη, ο οποίος σκοτώθηκε σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας. Νιώθω ξεχωριστή χαρά σήμερα, γιατί τιμώνται δύο οικογένειες από την Κράνα, οι Κόκκινοι και οι Κοζορώνηδες. Η προσπάθεια του Γιώργου του Κοζορώνη είναι σπουδαία, γιατί αναδεικνύει τις αξίες, τις αληθινές. Ο παππούς του ήταν αντιστασιακός στην ομάδα του Αντώνη Γρηγοράκη. Προγονή του ήταν ο παπά Κρανιώτης και ο Ηρακλής Κοκκινίδης. Στις 6 Αυγούστου του 1866 και ο παπά Κρανιώτης και ο Ηρακλής Κοκκινίδης ήταν εδώ στον Άγιο Μύρον μαζί με 400 άλλους αγωνιστές. Ορκίστηκαν, λειτουργήθηκαν και σήκωσαν τη σημαία της Επανάστασης. Με τον τρόπο αυτό, ο Γιώργος Κοσβορώνης τιμά τον παππού του, τους προγόνους του και όλους όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία. Η Ελλάδα έχει ήρωες από πάνω μέχρι κάτω. Στέλνουμε χαιρετίσματα, αδέλφια στο Δοξάτο. Τη σημερινή ημέρα δεν ξεχνούν και τα εφιαλτικά γεγονότα στο Δοξάτο Δράμας. Σαν σήμερα λοιπόν 30 Ιουνίου του 1913, οπισθοχωρώντας οι Βούλγαροι, 1500 στρατιώτες, σιπείς και τα λοιπά, μπήκαν στο χωριό, το πυρπολίσαν, το κάψανε, απολογισμός ισοπεδώσαν το χωριό και 650 κάτοικοι χάσαν τη ζωή τους. Να γίνει μια τεράστια αγκαλιά από εδώ από τον Νότο, να ενώσουμε τα χέρια μας με το Δοξάτο Δράμας, στο Βορρά, να αγκαλιάσουμε την πατρίδα μας από κάκρη σ' άκρη.